Διαχρονικά για τη λέξη υγεία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί. Το 1976, στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η υγεία χαρακτηρίζεται σαν η κατάσταση της απόλυτης φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι αποκλειστικά η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η κατάκτηση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγείας είναι κοινωνικός στόχος που αφορά όλο τον κόσμο και η πραγματοποίησή του απαιτεί τη δραστηριότητα πολλών τομέων. Η πολιτική υγείας συνίσταται στο σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνει κάθε κυβέρνηση για την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα υγείας της χώρας της, με γνώμονα τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τους διαθέσιμους πόρους και τους υπάρχοντες πολιτικούς περιορισμούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους κυριότερους τρόπους επίτευξης. Αυτών. Κάθε πολιτική που διαμορφώνεται στον τομέα της υγείας μιας χώρας θα πρέπει να αποβλέπει στη βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού της, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων. Πράγματι, η υγεία σε όλες τις εκφάσεις βάλετε, είτε αυτή αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε τον νεοποιητή, τον οποίο από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι ήταν ένα γίγαντας 60 πόδια, και όλα αυτά, το γεγονός ότι βάλλονται αυτοί οι δύο πυλώνες, έγινε αφορμή για να δημιουργηθεί ένα τρίτο εσύ, το Εθελοντικό Σύστημα Υγείας. Αναφερθήκατε στην. Τα κοινωνικά ιατρία. Τα κοινωνικά φαρμακεία. Τα κοινωνικά φαρμακεία. Ένα τέτοιο λειτουργούμε και εμείς και είμαστε πολύ περήφανοι. Η οικονομική κρίση προκαλεί σοβαρά πλήγματα στην υγεία του πληθυσμού, αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας, τα οποία κατανέμονται διαφορετικά στην κοινωνική κλιμάκωση. Η διαφαινόμενη επιδείνωση των δικτών υγείας εξαιτίας οικονομικής κρίσης, κυρίως παράγοντες κινδύνου, την ανεργία, την επαπειλούμενη εργασία, τη μεγάλη μείωση του εισοδήματος και το εξ αυτών άγχος, με αύξηση της επίπτωσης στην ισχεμική καρδιοπάθεια, την κατάθλιψη και τις αυτοκτονίες, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα. Τα πράγματα και στην Καβάλα και πανελλαδικά είναι πολύ πιο τραγικά, χωρίς να θέλουμε να τα δραματικοποιήσουμε. Και αυτό είναι φυσικό επακόλουθο. Σήμερα η ψυχιατρική βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα βιοψυχοκοινωνικό σύνολο. Έχει τη βιολογική του πλευρά, τη ψυχολογική και την κοινωνική. Η οικονομική κρίση κυρίως έχει δημιουργεί έντονα κοινωνικά φαινόμενα. Ανεργία, οικονομική δυσκολία κ.ο.κ. Αυτά επηρεάζουν και τη σωματική του υπόσταση και τη ψυχική του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την προσωπική τους υγεία. Στην Ελλάδα, το 66,6% του πληθυσμού άνω των 15 ετών πιστεύει ότι η φυσική του υγεία είναι καλή, όταν ο μέσος όρος των χωρών είναι στο 71,5%. Επιπλέον, το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν ότι έχουν κακή φυσική υγεία αντιστοιχεί στο 22,9% του συνόλου, αρκετά χαμηλότερο από χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γαλλία. Όσον αφορά τώρα την ψυχική υγεία, ανησυχητική είναι πλέον η ραγδαία επιδείνωσή της ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Έλληνες είχαν λιγότερα θετικά συναισθήματα και η εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων ήταν πιο συχνή σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το ποσοστό αυτών που ένιωθαν ιδιαίτερη ένταση και κουρασμένοι τον περισσότερο καιρό ήταν μεγαλύτερα από τον μέσο όρο. Ενώ λιγότεροι σε σύγκριση με το μέσο όρο δεν ένιωθαν ποτέ ή ένιωθαν σπάνια κατηφής, αποκαρδιωμένοι, θλιμμένοι και εξαντλημένοι. Οι αγχώδεις διαταραχές και οι καταθλιπτικές διαταραχές έχουν πάρει μια φοβερά έτσι ανωδική πορεία. Η υγεία στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία απαιτούν σοβαρή πολιτική βούληση ώστε να επιληθούν, αφού οι αιτίες διόγκωσής τους εντοπίζονται στις ρίζες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Το κράτος έδωσε βάση στην αύξηση των δαπανών στον τομέα της υγείας χωρίς να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Το μέλλον της ευημερίας στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού και οδηγούν σε μικρότερη παραγωγικότητα της εργασίας.